Παιδείας και Αθλητισμού, Ανδρέας Αθανασόπουλος. Είναι οικοδόμος, μέλος του Συνδικάτου Κατασκευών Νομού Αχαΐας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εργατικού Κέντρου Πάθας. Αντιδημαρχία Έργων, Καθαριότητας, Μηχανολογικού Εξοπλισμού, Κορδάς Χρήστος, Πολιτικός Μηχανικός, γνωστός Δημοτικός Σύμβουλος. Αντιδημαρχία Οικονομικών, Μελάς Παναγιώτης, είναι ελεύθερος επαγγελματίας, δραστηριοποιείται στη Λαϊκή Επιτροπή των Προσφυγικών. Αντιδημαρχία Υγείας Κοινωνικής Πολιτικής, Πελεπούδας Δημήτρης, εργαζόμενος στο νοσοκομείο του Αγίου Ανδρέα, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία και του Σωματείου Εργαζομένων στο νοσοκομείο του Αγίου Ανδρέα. Ταυτόχρονα, εκτός από την Αντιδημαρχία Υγείας Κοινωνικής Πολιτικής, θα έχει και την Αντιδημαρχία για τις ενότητες Μεσάτιδος, Παραλίας, Βραχνέικων. Αντιδημαρχία Διοίκησης και Εξυπηρέτησης Πολιτών, Πλέσας Διονύσης, είναι πολιτικός υπάλληλος του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του Εργοστασίου του Αράξου και παράλληλα θα είναι και αντιδήμαρχος για την Δημοτική Ενότητα Ρίου. Αντιδημαρχία Πολεοδομικού Σχεδιασμού Πρασίνου και Ποιότητας Ζωής, ο Στάμος ο Παύλος, αγρονόμος, τοπογράφος μηχανικός. Τέλος, για πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, η Λαϊκή Συσπήρωση προτείνει τη Γεροπαναγιώτη Θεοδωρακοπούλου Κατερίνα, διοικητικός υπάλληλος του νοσοκομείου του Ρίου.